Καλημερίζω τον κύριο Λενακάκη. Είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων Οικανομού Ηρακλείου. Πώς είστε? Καλή σας μέρα, κυρία Δουλγυράκη, σας, ο ακροατές σας. Είμαστε μια χαρά, είμαστε αισιόδοξοι ότι σήμερα θα κάνουμε μια καλή συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας στις 10.30, όλα τα συνταξιουχικά σωματεία της Κρήτης, και να δώσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι συνταξιούχοι είναι εδώ και είναι πολλοί και απαιτούν μετά από τόσα χρόνια δουλειάς να ζήσουν κι αυτοί. Οπότε φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση θα πάρει το μήνυμα να ικανοποιήσει τα αιτήματα τα δικά μας, τα οποία είναι και δίκαια και τίμια. Οι συνταξιούχοι είναι εδώ και απαιτούν να ζήσουν και θέλουν να ζήσουν, αλλά μέχρι σήμερα, αν εσείς λέτε ότι στέλνετε αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση, μέχρι σήμερα τα αυτιά είναι κλειστά. Είναι τα αυτιά κλειστά πράγματι, γιατί όλα τα αιτήματα τα δικά μας, τώρα και θα έλεγα πάρα πολλά χρόνια, είναι εδώ. Δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα των συνταξιούχων, δεν λύθηκε. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα και το στέλνουμε το μήνυμα ότι θα είμαστε στο δρόμο και θα διεκδικούμε. Θα διεκδικούμε πραγματικά και για τη 13η, 14η σύνταξη που είναι πληρωμένη. Θα διεκδικούμε και τα αναδρομικά μας, θα διεκδικήσουμε και το ΕΚΑΣ, θα τα διεκδικήσουμε όλα. Και θα διεκδικήσουμε επίσης, κύριε Δουλγερά, και την κατάργηση των αντισυνταξιουχικών νόμων που έχουν ψηφίσει τώρα και 10 χρόνια. Όπως το νόμο Κατρούγκαλο, που 1.000.000 συνταξιούχοι έχουν να πάρουν αύξηση από το 2013. Και το ξέρετε αυτό, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Είναι πολλά λοιπόν τα προβλήματα τα οποία έχουν οι συνταξιούχοι. Είναι η αύξηση η οποία δεν πήραμε κι εμείς. Με το 3% αύξηση, δηλαδή 20 ευρώ αύξηση μια μέση σύνταξη. Αν είναι δυνατόν σήμερα με τέτοια ακρίβεια, με τέτοιες φοβερές ανατιμήσεις στα είδη βασικής κατανάλωσης, στα είδη διατροφής, γι' αυτό ακριβώς βγαίνουμε κι εμείς στον δρόμο. Δεν κινητοποιούμαστε για να κινητοποιούμαστε. Τα προβλήματα βγάζουν τον συνταξιούχο στον δρόμο. Κύριε Λενακάκη, και δεν είναι μόνο η ακρίβεια στα τρόφιμα. Βάλτε μέσα την ακρίβεια στα φάρμακα, τις συνεχείς ανατιμήσεις που παίρνουν φάρμακα και ειδικά φάρμακα μη συνταγογραφούμενα, που πάρα πολλές φορές πολλοί από εμάς πηγαίνουμε στο φαρμακείο και εσάς πηγαίνετε να πάρετε. Και βέβαια από την άλλη η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα όσα σημαίνουν σήμερα και πρώτο ιδιωτικό απογευματινό χειρουργείο. Στη 19 του μήνα έχουν εξαγγείλει ότι θα γίνει το πρώτο απογευματινό χειρουργείο. Σήμερα γίνεται, σήμερα στο Παπαγεωργίου. Σήμερα γίνεται στο Παπαγεωργίου. Ναι, μα σήμερα, 19 του μήνα έχουν αναγγείλει ότι θα γίνει στο Παγνή. Α, στο Παγνή, μάλιστα. Στο Παγνή. Αλλά εμείς μέχρι τώρα δείχνουν ότι οι μαχόμενοι υγειονομικοί και οι μαχόμενοι νοσηλευτές δεν θα συμμετέχουν σε αυτό το απογευματινό έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού που θέλει να μπει μέσα στο νοσοκομείο να κάνει ένα χειρουργείο. Εμάς το σύνθημά μας τα επόμενα χρόνια είναι να σταματήσουν οι πληρωμές στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι πάγιο, τα νοσοκομεία δεν είναι ούτε του Μητσοτάκη, ούτε του Άδωνη Γεωργιάδη, είναι του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε, τα χτίσε, τα πληρώνει και σήμερα. Πληρώνουμε σήμερα για την υγεία μας. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι όλα στο βωμό του κέρδους. Δεν γίνεται αυτό. Είναι βαρβαρότητα, κυρία Δουλγεράκη, είναι βαρβαρότητα. Και γι' αυτό βάλουμε τους συνταξιούχους, γιατί σήμερα η συγκέντρωση που κάνουμε κάτω, το μεγαλύτερο κομμάτι θα το αφαιρώσουμε στην υγεία. Μάλιστα. Λοιπόν. Και γι' αυτό λέμε στους συνταξιούχους να σηκωθούν από την καρέκλα, διότι τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα για μας αύριο. Και δεν είναι μόνο ο συνταξιούχος σαν συνταξιούχος, είναι η οικογένεια όλου του συνταξιούχου, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι στην περίοδο των κρίσεων, των απανωτών κρίσεων, αυτά είναι στοιχεία και μέσα από έρευνες και του παρατηρητρίου της περιφέρειας Κρήτης, το πώς ο συνταξιούχος με αυτό το πενιχρό εισόδημα της σύνταξη, άσχετα με το ότι έχει πληρώσει και τι δεν έχει πληρώσει στον εργασιακό του βίο, συντηρούσε η οικογένεια, πήγαινε στο σούπερ, έδινε το χαρτζιλίκι στα εγγόνια, κάλυπτε ανάγκες, δόσεις και όλα τα υπόλοιπα της οικογένειας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι που λέτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε σε τι δύσκολη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ένας ταξιούχος να μην μπορεί να κάνει ένα δώρο στο εγγόνι του. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Ή αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως για τα φάρμακα. Επιτρέπεται, δηλαδή,
συνεχίζεται, ενώ εμείς δεν παίρνουμε καμία αύξηση. Μας έχουν κλέψει και μας έχουν αφαιρέσει τόσα και τόσα και συνεχίζουν ακάθετοι. Πότε με τα χρωματιστά τιμολόγια της ΔΕΗ, τα οποία θα είναι αβάσταχτοι λογαριασμοί, και τώρα με τη συμμετοχή αύξηση έως και 50% στα φάρμακα. Είπατε επίσης και το επιβεβαιώνω, είναι πολύ σημαντικό ότι ξεκινήσαμε πριν μερικά χρόνια με 300 φάρμακα μη συνταγογραφούμενα και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 1500 φάρμακα. Και μεγαλώνει η λίστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το χέρι θα μπαίνει βαθιά του συνταξιούχου να πάρει αυτό το απλό φαρμακάκι που και θα το βρίσκει και στη διπλάσια ή στην τριπλάσια τιμή. Έτσι. Άρα λοιπόν να πούμε ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι σήμερα και το ξέρουμε που έρχονται στο σωματείο αδυνατούν με τη σύνταξη που παίρνουν να αγοράσουν τα φάρμακά του. Είναι απαράδεκτο. Κύριε Λινακάκη, η σημερινή κινητοποίηση αφορά όλη την Κρήτη. Έρχονται τα σωματεία 10:30 το ραντεβού στην πλατεία Ελευθερίας. Έτσι ακριβώς, γιατί θα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος που μετακινείται στο Ηράκλειο πού να κατευθυνθεί και τι γίνεται. Καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει μια σχετική έτσι κινητοποίηση. Τα πούλμαν που θα έρθουν είναι... Αρκετά πούλμαν θα έρθουν από Χανιά, από Λασίθη και από Ρέθινο. Και τους περιμένουμε και εμείς τους συναδέλφους, πραγματικά κινητοποιούνται, δεν λογαριάζουν κούραση, δεν λογαριάζουν απόσταση, ούτε και έξοδα να το πούμε έτσι, και θα έρθουν. Οπότε καλούμε και τους Ηρακλειώτες συνταξιούχους να έρθουν, να στηρίξουν. Ωραία, λοιπόν, σας καλημερίζω, ευχαριστώ για τις πρώτες κουβέντες, καλή δύναμη για την συνέχεια. Αυτά από τον κύριο Γιώργο Λινακάκη, ο οποίος είπαμε είναι πρόεδρος των συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Ηρακλείου.